Πάμε να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας, έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίστηκε και στον ΠΑΟΚ και στην Ξάνθη, προπόνησε και τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Είναι μαζί μας ο Νίκος Καραγεωργίου. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Έβλεπα τώρα, παρατηρούσα, γιατί μου αρέσει λίγο να πηγαίνω στα παλιά. Τι ομάδα είχε ο ΑΟΚ όταν έπεσες εκεί? Βλέπω εσένα, βλέπω τον Πέτρο τον Τεγκελίδη, Ζήκο, Μαλαδένη, Βιλανάκη, Τζάντζο, Μίτεφ, Βρίζα, Μαρτσέλο. Δεν ήταν εκπληκτική εκείνη η ομάδα? Εκείνη η ομάδα φόραγε ασπρόμαυρες φανέλες, πιθανόν να διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Αυτό λέω, είναι εντυπωσιακό. Μιλάμε για παιδιά με απίστευτη ποιότητα, εντάξει. Ναι, παιδιά τα οποία γαλοχήθηκαν και γίναν ποδοσφαιριστές εκεί και φύγαν και στελεχώσαν μεγάλες ομάδες, όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Από αυτούς, ο πιο αδικημένος δεν είναι ο Μάκης ο Τζάντζος? Ο Μάκης ο Τζάντζος είναι όντως αδικημένος, αλλά είχε την ατυχία να επιλέξει μια ομάδα, αν θυμάμαι καλά, πήγε στον Άρη και τότε στον Άρη τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Και ενδεχομένως αυτό να τον επηρέασε στην συνέχεια της καριέρας του. Δηλαδή μερικές φορές ο ποδοσφαιριστής η επιλογή που κάνει δεν έχει να κάνει με το συναίσθημα, έχει να κάνει με την υγεία που εκπέμπει μια ομάδα. Mm-hmm. Αν η ομάδα εκείνη την εποχή είναι υγιής, είναι σωστή, είναι σοβαρή ομάδα, θα βοηθήσει και τον ποδοσφαιριστή. Αν η ομάδα είναι άσχημα τα πράγματα, θα πνιγεί και ένας καλός ποδοσφαιριστής. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι και συγκυρία, coach. Όπως και να το κάνουμε, έτσι είναι. Είναι και συγκυρία. Αλλά πραγματικά, άμα κάτσουμε και δούμε πού παίξαν αυτά τα παιδιά όλα στη συνέχεια, είναι όντως να απορείς πώς η Ξάνθη δεν κατάφερε να κάνει περισσότερα πράγματα τότε. Εκείνη Εντάξει, ομάδα. Μετά, συγγνώμη λίγο σε διακόπτω τη σκέψη σου, μετά από αυτήν την πορεία όπου αυτά τα παιδιά, και εγώ όταν γύρισα από το Παναθηναϊκό και πήγα εκεί, αυτά τα παιδιά ήταν νέοι, χτίσαν μια ομάδα η οποία στη συνέχεια είχα την τύχη, ας πούμε, να την οδηγήσω στις ευρωπαϊκές θέσεις. Δηλαδή χτιζόταν μια ομάδα σιγά σιγά και φαινόταν ότι στο μέλλον θα διεκδικήσει υψηλότερες επιτυχίες, που το κατάφερε. Αυτό είναι και το σημαντικό στο ποδόσφαιρο, να μπορεί να χτίσει ένα project, ένα μέταλλο, ώστε να βοηθήσει και στη συνέχεια να οδηγούνται τα πάντα αυτοματοποιημένα, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτή η ομάδα έχτισε μέταλλο. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και τώρα στον ΠΑΟΚ. Αν καθίσουμε και δούμε την πορεία των τελευταίων 6-7 χρόνων επιδιοίκησης Σαββίδη, βλέπετε ότι σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, τα πράγματα να βαδίζουν καλύτερα και να φτάσουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, ή πέρσι, ή τώρα, ή του χρόνου, να πάρει το πρωτάθλημα, να διεκδικεί έτσι υψηλότερα πράγματα. Νομίζω είναι φυσιολογικό. Εμφανίζονται πολλοί που θεωρούν το πρωτάθλημα τελειωμένο. Εγώ αυτά βέβαια με 20 παιχνίδια μπροστά δεν τα συμμερίζομαι ποτέ. Μία εκτίμηση από την πλευρά σας για τα όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα? Κοίταξε, αυτό που έχουμε δει, θα μιλήσω πρώτα για τον ΠΑΟΚ, επειδή είναι πρώτος. Αυτό που έχουμε δει από τον ΠΑΟΚ είναι να μην παίζει καλά μέχρι στιγμής και να είναι πρώτος και με διαφορά. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω ότι εάν αυτή η ομάδα αποδώσει με βάση τις δυνατότητες των παικτών και αποδώσει πολύ καλό ποδόσφαιρο, άρα λοιπόν με διαφορά θα καταφέρει να φτάσει στο τέλος. Όμως, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν κερδίζει ο καλύτερος. Όχι, μάλλον ας μην το πω αυτό. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Δεν είναι σαν τον μπάσκετ, ναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Μπορεί να συμβούν πράγματα τα οποία να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε ή να μπορεί η ομάδα να τα ελέγξει. Γι' αυτό θα πρέπει να βλέπουν το παιχνίδι, αυτό που έρχεται μπροστά τους. Αυτή είναι η άποψή μου. Συνέχεια το επόμενο και σιγά 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 να χτίζεται αυτή η διαφορά, να παραμένει και να αυξάνεται. Είναι λίγο κλισέ, τώρα, αλλά ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό δεν πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα παιχνίδια σαν τελικό? Έχω την εντύπωση ότι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Προπονητές, παίκτες, διοίκηση. Νομίζω είναι σε αυτή τη λογική. Παίζουμε κάθε Κυριακή για να είμαστε μπροστά και να προχωράμε. Έτσι αυτό αντιλαμβάνομαι, έτσι με αυτό που βλέπω. Coach, θα ήθελα να μπεις λίγο στη θέση του Ράσβαν Λουτσέσκου. Μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έκανε μια πορεία πέρσι μετά το 1 τρίτο της σεζόν εκπληκτική. Πήρε τους περισσότερους βαθμούς και καλείται φέτος να διαχειριστεί μια σεζόν που ενώ πήρε τους περισσότερους βαθμούς την προηγούμενη δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα και ουσιαστικά προπονεί και μια ομάδα που έχει να πάρει 33 χρόνια πρωτάθλημα. Η πίεση δεν είναι αφόρητη προς το πρόσωπό του? Με τα δύο γεγονότα αυτά, 33 χρόνια και τα όσα γίναν πέρσι.
Κοίταξε, τα όσα γίναν πέρσι είναι... Τα κατέκτησε ο προπονητής. Mm-hmm. Δηλαδή, κατέκτησε τον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ, mm-hmm. τους κέρδισε δηλαδή, mm-hmm. με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε την ομάδα του. Mm-hmm. Στην άποψη, στη σκέψη φιλονών, ο ΠΑΟΚ φαίνεται πρωταθλητής. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πέτυχε ο προπονητής, το πέτυχαν mm-hmm. οι ποδοσφαιριστές και έρχονται φέτος να το επιβεβαιώσουν. Mm-hmm. Κάπως έτσι είναι, αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Πίεση στον ΠΑΟΚ mm-hmm. και στις μεγάλες ομάδες είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί την πίεση, mm-hmm. Καλό θα ήταν να μην ερχόταν να αναλάβει μια ομάδα τέτοια. Mm-hmm. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει ικανότητα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος, αφού έχει τον ΠΑΟΚ πρώτο εδώ και πάρα πολύ καιρό, από πέρσι μέχρι και φέτος και συνεχίζει, ότι κάτι κάνει καλό. Τώρα άμα ψάξουμε να βρούμε ελαττώματα, όλοι μας θα θεωρήσουμε τον εαυτό μας προπονητή και θα αρχίσουμε να λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Εκείνο που μετράει είναι ότι ο άνθρωπος έχει πρώτη την ομάδα και με διαφορά. Mm-hmm. Έτσι είναι. Coach, πάω Ξάνθη το Σάββατο. Έχεις εικόνα από τις ομάδες και τις δύο? Αλίμονο. Mm-hmm. Μία ανάλυση του παιχνιδιού, τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, τι θα επιδιώξει να κάνει η Ξάνθη, ένα σχόλιο γενικότερο. Κοίταξε, η Ξάνθη είναι καλή ομάδα. Είναι mm-hmm. ομάδα η οποία έχει συνέχεια, δηλαδή και πέρσι mm-hmm. με τον ίδιο προπονητή, λειτουργήσε σωστά, πήρε μια θέση ευρωπαϊκή και την έχασε στα γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Δεν την έχασε στους βαθμούς. Συνεχίζει να είναι και φέτος περίπου με το ίδιο υλικό. Έχει σταθερά καλή αμυντική λειτουργία. Mm-hmm. Η τετράδα της άμυνας παίζουν πολλά χρόνια μαζί. Είναι καλοί mm-hmm. παίκτες. Ο Μπαξεβανίδης δεξιά, ο Λυσγάρας μαζί με τον Φλίσκα ή τον... Mm-hmm. Ποιον άλλο παίζει τώρα, δεν το θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ο αριστερός με τον Κασάδο αυτόν τον Ισπανό παίζουν από πέρσι μαζί. Mm-hmm. Παίζει αριστερό μπακ ο ίδιος παίκτης. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. τα αμυντικά χαφ, ο Καμαρά μαζί με τον Ντελούκας. Είναι ομάδα που τουλάχιστον μεσοαμυντικά λειτουργεί τέλεια. Και αυτό νομίζω της δίνει και με πολύ μεγάλο τερματοφύλακα κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Και αυτό της δίνει το δικαίωμα να παίζει τα παιχνίδια μέχρι το τέλος και στο τέλος να δημιουργεί, παραδείγματος χάρη, μια ευκαιρία και να σημειώνει ένα γκολ. Mm-hmm. Δεν είναι ομάδα που θα μπει μες στο γήπεδο και θα σε πατήσει, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις, θα δημιουργήσει ευκαιρίες. Όχι, δεν το έχει Ξάνθη αυτό. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία όμως τη δίνουν τη δυνατότητα να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αποτελεσματικότητα του Χέντριξεκ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας τέτοιος φορ, μια ομάδα δεν χρειάζεται να πάρει και πολλά ρίσκα, περιμένει απλά και χτυπάει την κατάλληλη στιγμή. Έτσι δεν τα παίρνει τα περισσότερα παιχνίδια? Όχι. Mm. Αυτό βγήκε στην πορεία. Mm. Δεν νομίζω ότι το στήσιμο μιας ομάδος ή αυτής της ομάδος λειτουργήσε με αυτό το σκεπτικό. Mm. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει ικανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος mm. βρίσκει την μικρή ευκαιρία να τη βάλει γκολ, αλλά η ικανότητά της είναι από το κέντρο και στην άμυνα και στον τερματοφύλακα. Σε όλα τα παιχνίδια, γιατί πολλές φορές πάω και στην Ξάνθη και παρακολουθώ, mm-hmm. σε όλα τα παιχνίδια ο αντίπαλος δημιουργεί μια-δυο προϋποθέσεις για γκολ. Mm-hmm. Σε αυτά όμως βρίσκει και έναν τερματοφύλακα πολύ ικανό, ο οποίος σταματάει τον αντίπαλο, και αφού όλα αυτά λειτουργούν υπέρ της Ξάνθης, έρχεται η στιγμή που η Ξάνθη θα βρει την ευκαιρία της. Και αυτή την ευκαιρία την εκμεταλλεύεται πολύ εύκολα με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει την ικανότητα να τη στέλνει στα δίκια. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι της Ξάνθης. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα εδώ θα είναι πιο δύσκολα για την Ξάνθη. Δεν θα είναι όπως π.χ. στην Τρίπολη ή στη Λιβαδιά που πήρε αποτελέσματα, πήρε διάρκεια. Mm-hmm. Εδώ θα έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει τρόπους στην επίθεση να βάζει γκολ. Μια ομάδα η οποία επιθετικά δεν ξέρεις πώς να σταθείς και ποιον να αντιμετωπίσεις. Ποιον να πρωτοαντιμετωπίσεις. Έρχεται... Τι πράγμα? Ποιον να πρωτοαντιμετωπίσεις, πού να προσαρμοστείς. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η Ξάνθη έχει εκείνο που έχει να κάνει είναι να παίξει το παιχνίδι της. Από εκεί και πέρα, εάν καταφέρει να της βγει αυτό, μπορεί να είναι τυχερή. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ είναι ικανός, έχει μεμονωμένες αντιδράσεις παικτών που μπορούν να διαμορφώσουν ένα αποτέλεσμα, έχει παίζει συνολικά και χτίζει τις επιθέσεις από πίσω. Αυτό είναι φυσικά και άποψη του προπονητή. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να βρει για να πάει προς τα δίχτυα. Το έχει καταφέρει σε όλα τα παιχνίδια. Έχω την αίσθηση ότι θα το καταφέρει και σε αυτό το παιχνίδι, όσο δύσκολα και να βάλει Ξάνθη. Σε αυτό πάντως που είπε νωρίτερα ο coach για την άμυνα της Ξάνθης,
5 γκολ παθητικό σε 10 μάτς. Δεύτερη καλύτερη άμυνα για τον ΠΑΟΚ. Το επιβεβαιώνουν και τα νούμερα. Εννοείται. Κόουτς... Εξάλλη, παιδιά, όποιος και να τη δει, όποιος και να τη δει, θα το παρατηρήσει αυτό. Mm-hmm. Είναι, πώς το λένε, ηλίου φαϊνότερο. Δεν φαίνεται, πώς το λένε. Δεν είναι μια ομάδα που θα τις κάνεις εύκολα φάσεις. Και όταν θα τις κάνεις, αυτό που είπατε και πριν, υπάρχει ένας τερματοφύλακας ο οποίος δύσκολα νικέται. Είναι εκπληκτικός όντως ο Ζήφκοβιτς. Αυτός ο τερματοφύλακας, επειδή τον παρακολουθώ τώρα, μια που είπαμε για τερματοφύλακα, mm-hmm. από πέρσι και φέτος παίζει, και πρόπερσι έπαιζε, αλλά πέρσι σε όλο το πρωτάθλημα ήταν άψογος και φέτος άψογος εκτός από ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Θα σας το θυμίσω. Ξάνθη ΠΑΟΚ το 0-3 το περσινό, όπου άρχισε και η άνοδος αυτής της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αν θυμόσαστε στον πρώτο γύρο να μην μπορεί να πάρει αποτελέσματα εκτός έδρας, να παίρνει μόνο χ. Στη Λάρισα, στον Απόλλωνα, στη Λιβαδιά, αυτά δεν ήταν τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ήταν το πιο κομβικό σημείο του ΠΑΟΚ πέρσι. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά και ο τερματοφύλακας της Ξάνθης ίσως να ήταν η χειρότερη του εμφάνιση, μάλιστα εκείνη την εποχή. Εσείς οι δημοσιογράφοι αναφέρατε ότι πιθανόν να είναι και στόχος του ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Λοιπόν, μπορεί αυτό να τον επηρέασε και από τα 3 γκολ τα 2 ήταν δώρα δικά του. Δηλαδή, θα γράψουμε και σήμερα ότι μπορεί να είναι στόχος του ΠΑΟΚ, μας και γίνει κάτι αντίστοιχο. Έτσι, ναι. Φύγει μπάλα από τα χέρια, έναν τερματοφύλακα που δεν του φεύγει ποτέ η μπάλα από τα χέρια. Και φέτος δεν έκανε ένα λάθος. Ένα λάθος έκανε, αλλά μετά εκείνη την προχειρή έβγαλε κάποια 30 έβγαλε. Εκείνη τη μέρα. Ναι. Κώστα, θα σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έχεις τεράστια εμπειρία από ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ζήσει τον ΠΑΟΚ, έχει ζήσει τον Παναθηναϊκό στα πολύ καλά του. Την Ξάνθη σε μια πολύ καλή περίοδο επίσης, σαν ποδοσφαιριστής. Γίνεται μια κουβέντα ότι η διαφορά που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει γίνει στα παιχνίδια, στα ντέρμπι, όπου συμμετείχαν ξένοι διαιτητές. Πλέον έχει δημιουργηθεί μια τάση, όσοι έχουν έλλειμμα εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές, να ζητάνε ξένους. Υπάρχει μια πλέον έλλειψη εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα στο κομμάτι των διαιτητών των Ελλήνων. Τελικά, η αλήθεια πού είναι? Είναι στο ότι οι Έλληνες διαιτητές χάσαν την εμπιστοσύνη γιατί δεν αντέχουν την πίεση, είναι γιατί είναι κακοί, είναι γιατί οι ξένοι παίζουν πιο απελευθερωμένα και έχουν ξεκάθαρη φιλοσοφία? Πώς εσύ μπορείς να καταλήξεις ένα συμπέρασμα για τα όσα συμβαίνουν στο κομμάτι αυτό? Είναι γιατί κατά καιρούς ο έλεγχος στην Ομοσπονδία από κάποιες ομάδες δημιούργησε αυτή την ανασφάλεια σε κάποιους, στους διαιτητές, στους παράγοντες, στους φιλάθλους, και να στρέφονται εναντίον των Ελλήνων διαιτητών. Οι Έλληνες διαιτητές είναι πολύ ικανοί. Άλλωστε έχουμε διαιτητή Έλληνα, τον Σιδρόπουλο, ο οποίος και τώρα πρόσφατα πάλι έπαιζε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το Αγγλία-Κροατία, εκπληκτικό στιγμή. Και όποτε παίζει πολύ μεγάλα παιχνίδια Champions League εθνικών ομάδων είναι πολύ καλός. Και άλλοι υπάρχουν πολύ ικανοί. Αλλά το γεγονός ότι δεν του επιτρέπουν εδώ να παίξει ελεύθερα, αυτό κάνει τους Έλληνες διαιτητές να φαίνονται να έχουν μια κακή εικόνα. Στα παιχνίδια που παίξαν ξένοι διαιτητές, υπήρξαν παιχνίδια που ήταν τραγικά. Θα σας πω ένα. Το Άρης ΠΑΟΚ βασικά, ο Ιταλός πρέπει να χάσει καμιά 50 φάσεις πρέπει να χάσει. Λοιπόν, αν ήταν Έλληνες διαιτητές θα τον είχαμε σφάξει. Καλά, μα δεν είχαμε κερδίσει θα τον είχαμε σφάξει, αλλά τέλος πάντων μπήκε η μπάλα μέσα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκείνο που μετράει είναι να αφήσουν την Ομοσπονδία ή η Ομοσπονδία να αφήσει τους διαιτητές, έτσι, να σταματήσουν να πιέζουν την Ομοσπονδία που με τη σειρά της πιέζει τους διαιτητές για να έρθει ένα αποτέλεσμα, όταν κατά καιρούς έχουμε τον έλεγχο της Ομοσπονδίας, η τάδε ομάδα, η τάδε ομάδα, η τάδε ομάδα. Αυτά είναι και δεν χρειάζεται να το συζητάμε παραπάνω. Coach, νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα πάντα. Πού σε βρίσκουμε βασικά τώρα, μπήκαμε κατευθείαν στα ψήματα, πού σε βρίσκουμε, τι κάνεις, αυτά δεν τα έχουμε. Να πω και ένα τελευταίο, ναι. Που θέλω λίγο να το πω. Mm-hmm. Τώρα που δεν δουλεύω, mm-hmm. έχω περίπου 2 χρόνια, μου δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχω, να συμμετέχω πολλές φορές σε εκδηλώσεις που είναι οι βετεράνοι, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, mm-hmm. ο Σύλλογος Βετεράνων των Παλεμάχων, οι οποίοι είναι παρεξηγημένοι 100%, το έχω αντιληφθεί, το έχω καταλάβει από διάφορες μερίδες ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν άλλα πράγματα, και θέλω να πω ότι όποιος έχει τη δυνατότητα από παλιούς ποδοσφαιριστές να συμμετέχει, θα είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, διότι
ο σύλλογος δημιουργήθηκε, εγώ δεν τον δημιουργήσα, αυτοί που τον δημιουργήσαν για να συμμετέχει σε φιλανθρωπικού χαρακτήρα παιχνίδια. Βέβαια. Και τώρα με τη βοήθεια του, του Σαββίδη δίνει τη δυνατότητα στο σύλλογο να είναι ακόμη πιο πολύ ενεργός, να δίνει περισσότερα παιχνίδια, να μαζεύονται πολύ περισσότερα χρήματα για τη βοήθεια κυρίως παιδιών με διάφορα προβλήματα, είτε για εγχειρήσεις, είτε από τρακαρίσματα, είτε από τέτοια. Και όποιος από τους παλεμάχους του ΠΑΟΚ έχει κάποια διαφορά με κάποιον, δεν έχει να κάνει και να, δεν έχει να τον κάνει να μη συμμετέχει σε μια τέτοια εκδήλωση. Οποιοςδήποτε από εμάς πρέπει να συμμετέχει για να βοηθάμε αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα το αν υπάρχει μια διαφωνία στα χρόνια όλα αυτά του ποδοσφαίρου με κάποιον, αυτό πρέπει να πάει σε δεύτερη μοίρα. Πρέπει να το καταλάβουν πολλοί και να έρθουν κοντά και μάλιστα να έρθουν πιο νέοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που έχουν εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο για να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διότι εάν σταματήσουν αυτοί να έρχονται ή δεν έρθουν καθόλου, πολύ δύσκολα μετά από κάποια χρόνια θα υπάρχει αυτός ο σύλλογος. Γιατί στελεχώνονται κυρίως η ομάδα από ξένους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο το έργο, δεν το έχουν αντιληφθεί πολύ. Γι' αυτό το λέω και αν με ακούει κάποιος που δεν συμμετέχει, τον παρακαλώ να έρθει να συμμετάσχει όσο μπορεί βέβαια, έτσι, όσο το επιτρέπουν οι εργασίες, οι δουλειές και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Χθες παραδείγματος χάρη πήγαμε στην Αριδαία και παίξαμε για ένα κοριτσάκι το οποίο με προβλήματα. Mm-hmm. Όσα λεφτά μαζευτήκαν εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ιερός αυτός ο σκοπός. Βεβαίως είναι ιερός ο σκοπός. Τα προσωπικά πρέπει να είναι πάντα στην άκρη σε τέτοια θέματα. Δεν είναι άλλο ο σύλλογος, άλλο το έλεγχο, άλλο τα προσωπικά. Βεβαίως, δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Και αυτό συμβαίνει τώρα στον ΠΑΟΚ και είναι αμαρτία από το Θεό. Παιδιά που αν ερχόταν αυτά τα παιδιά, θα είχε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία η εκδήλωση αυτή που γίνεται για το πόσα χρήματα θα μαζευτούν και όλα αυτά για το παιδάκι. Αλλά θα πρέπει να το δουν λίγο από αυτή τη λογική. Και ευχαριστώ έτσι τώρα που μου δώσατε τέτοιο να το πω. Και εμείς ευχαριστούμε, coach, που το έθεξες. Είναι κάτι σημαντικό. Ό,τι έχει να κάνει με φιλανθρωπικό έργο, ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τίμησαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και των άλλων ομάδων και μπορούν ακόμα να προσφέρουν στην κοινωνία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, εννοείται. Εννοείται και μακάρι να οι ευχές σας να εισακουστούν, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι γαλοχηθήκατε σε κάποιες ομάδες, σας βοήθησαν οι ομάδες, βοηθήσατε τις ομάδες και καλό είναι να μην κόβεται ο ομφάλιος ρόλος σε αυτές τις σχέσεις. Και μιλάμε για μια ομάδα του βετεράνου του Δικεφάλου που χωρίς υπερβολή έχουν οργώσει την Ελλάδα. Δηλαδή, coach, δεν νομίζω να έχει πει ποτέ όχι ο Σύλλογος Βετεράνων, είτε είναι Αλεξανδρόπολη, είτε είναι Πάτρα, είτε είναι στα νησιά. Εντάξει. Τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, 6, νομίζω το έργο είναι. Εγώ τα τελευταία 2 χρόνια, παιδιά που συμμετέχω, είναι λοιπόν, γιατί δεν έχω παραλαμβάνω υποχρεώσεις. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Απίστευτο. Δηλαδή, ένα παιδάκι να έχει κομμένο το χέρι του, ας πούμε, και να πρέπει να μαζευτούν 30.000 και να πηγαίνουν οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ, να συμμετέχουν με κάποιους εκεί, οι βετεράνους που γίνεται η εκδήλωση, να μαζεύονται 20 χιλιάρικα από ανθρώπους που δίνουν από 2, 3 ευρώ, 1 ευρώ, 5 ευρώ, 10 το εισιτήριο. Οι ίδιοι οι παλέμαχοι εμείς, όσοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν. Εάν παραδείγματος χάρη είναι ακόμη καλύτερη η εκδήλωση, γιατί αν στελεχώνεται με πιο νέους παίκτες που για τη νέα γενιά είναι πιο γνωστοί ή πιο τέτοια, θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα και. Δηλαδή δίνει ζωή, είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να το καταλάβουν κάποιοι που είναι απ' έξω. Όταν είσαι μέσα και το βλέπεις, λες τι γίνεται εδώ πέρα. Και μάλιστα θα κάνω μια πρόταση τώρα, το αναφέρουν το ένα, φέρνει το άλλο. Όλες αυτές τις τέτοιες να τις καταγράψουν και να τις αναδείξουν κάπου. Να το ξέρω εγώ, σε μια... Αυτό εμείς είμαστε στη διάθεση των βετεράνων, εφόσον θέλουν να καταγραφεί κάτι, υπάρχουν οι μηχανισμοί coach να το καταγράψουμε σε ένα λεπτό. Ναι, θα πρέπει λίγο και ο σύλλογος να είναι πιο εξωστρεφής, να μας τα λέει. Γιατί δεν είναι κακό. Ενημερωνόμαστε αφού γίνει ένα παιχνίδι. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Είναι λίγο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά και εσύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος ο Καρακιωγίου. Μίλησε για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Μίλησε για το που βαδίζει το πρωτάθλημα, για τους Έλληνες διαιτητές και για την δράση των βετεράνων του ΠΑΟΚ.